Σας ομιλούμε από τον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος της Νέας Υόρκης μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Σε αυτή τη λειτουργία είχαμε την ευκαιρία να θυμηθούμε και να τελέσουμε ειδική επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα των προσφάτων πυρκαγιών της Αττικής. Ζούμε ακόμη με ένταση το φοβερό αυτό γεγονός, στο οποίο χάθηκαν τόσες ανθρώπινες ζωές, στο οποίο καταστράφηκαν πάρα πολλά σπίτια, καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό το οικοσύστημα της περιοχής και δημιουργήθηκε μια μεγάλη σειρά προβλημάτων τα οποία επιβαρύνουν τώρα και οικογένειες αλλά και την ελληνική πολιτεία. Σήμερα, όχι μόνο σε αυτόν τον καθεδρικό ναό, αλλά στις 540 ενορίες της Ιεράς Αρχιεπισκόπης Αμερικής, έγινε περιφορά ειδικού δίσκου με συλλογή για τα θύματα και για τα προβλήματα και για τις ζημίες των πυρκαγιών της Αττικής. Αλλά εκτός από αυτό υπάρχει μια γενικότερη κινητοποίηση, οργανισμοί όπως η φιλόπτωχος αδελφότης μας, όπως η ΕΧΕΠΑ, όπως άλλοι οργανισμοί της Ομογενείας κινούνται και έχουν ήδη αρχίσει να συλλέγουν οικονομική βοήθεια πέραν της συμμετοχής της ψυχικής, της συναισθηματικής σε αυτό το γεγονός, το οποίο όντως υπήρξε συγκλονιστικό. Είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός είναι μαζί με τις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν ή τραυματίστηκαν. Είμαστε βέβαιοι ότι με την αρρωγή όλων η τεραστία ζημία και φθορά που έγινε θα επανορθωθεί και μάλιστα ίσως αυτή η συμφορά και αυτή η καταστροφή να γίνει αφορμή για να ληφθούν και μέτρα τα οποία μπορούν να μειώνουν τα αρνητικά αποτελέσματα σε περίπτωση τέτοιων μεγάλων φυσικών καταστροφών. Ο Θεός να είναι πάντα μαζί με όλους, ιδιαιτέρως με τις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν.